Σε ένα τεράστιο σκάνδαλο εξελίσσεται η περιβόητη λισταπέτσα, καθώς σύμφωνα με πόρισμα του ΣΔΟΕ, το οποίο αποκαλύπτει η εφημερίδα ντοκουμέντο, εντοπίστηκαν 270 ιστοσελίδε που πήραν εκατομμύρια ευρώ χωρίς να τηρούν τι νόμιμες προποθέσει. Άλλες ιστοσελίδε δεν υπήρχαν καν στην πραγματικότητα και άλλες δεν ήταν εγγεγραμμένε στο μητρό του Υπουργείου. Σύμφωνα με το πόρισμα, προκύπτει ζημιά του δημοσίου πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι τότε η Λίστα Πέτσα μοίρασε συνολικά 211 εκατομμύρια ευρώ σε όλα τα φιλοκυβερνητικά μέσα μαζική ενημέρωση. Σημειώνεται ότι το σκάνδαλο αυτό παρά τη σύσταση εξεταστική επιτροπή κουκουλώθηκε λόγω τη πλειοψηφία που διέθετε η Νέα Δημοκρατία στο Κοινοβούλιο. Η Νέα Δημοκρατία ισχυριζόταν ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτώ στη διαδικασία χρηματοδότηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για την καμπάνια Μένουμε Σπίτι. Μάλιστα, ο τότε αναπληρωτής Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα αισθανόταν δικαιωμένο. Ένα από τα σκάνδαλα της λίστας που είχαν αποκαλυφθεί είχε γνωστό πρωταγωνιστή. Ο Μενούς Φουρτιώτης επιχείρησε να πάρει χρήματα από τη λίστα πέτσα για την ιστοσελίδα apocalypticalive.gr και ένα ανύπαρκτο site φάντασμα, το πρωτοίδηση.com, το οποίο είχε μόλις δύο αναρτήσεις. λεφτά από την πανάκριβη καμπάνια της κυβέρνησης για τον κορονοϊό έδωσε ο Στέλιος Πέτσα σε παντελώς άγνωστο site που εμφανίζεται να συνδέεται με τον κουμπάρο του και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέα Πάτση και τη σύζυγό του. Εξίσου κουμπάρα του, δημοσιογράφο Βίκη Παπαλουκά.